Σε ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ήδη βλέπετε πίσω μου μια δημιουργία του ΜΑΤ που έφτασε εδώ πριν από λίγο. Η συναυλία άρχισε σε 7.30, όμως από την αρχή επικράτησε ένταση. Μόλις βγήκε ο Γιώργος Νταλάρα στη σκηνή, υποκλήθηκε στο κοινό. Τότε όμως κάποιοι άρχισαν να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα για εκείνο. Να σε διακόψω να βάλουμε μια άνω τελεία, αγάπη μου, γιατί εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα πλάνα. Μόλις έχει βγει ο Γιώργος Νταλάρα στη σκηνή. Ωστόσο... πετάξανε νερά. Δεν έχω τη δυνατότητα να δω τι βλέπετε σε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα περιγράψω. Του πετάξανε νεράτζι. Ακριβώς σκύβει μόλις τώρα και πιάνει. Ο Γιώργος Νταλάρας κράτησε ένα νεράτζι στο χέρι του. Θέλω έτσι να ηρεμήσει λίγο το κοινό. Προσπάθησε να τους μιλήσει. Εκείνοι όμως συνέχισαν να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του. Άρχισε να τραγουδάει πολλές φορές. Δεν ακούγαμε ούτε τα τραγούδια, αλλά ούτε και αυτά που προσπαθούσε να πει ο Γιώργος Νταλάρας. Έχουν σηκώσει και πανό. Με ενημερώνει πριν από λίγο και η Μαρία Κοκολάκη που βρίσκεται μέσα στο στάδιο εναντίον του Γιώργου Νταλάρα. Και πριν από λίγο σηκώσανε και την ελληνική σημαία. Πριν από λίγο σημειώθηκε και ένα επεισόδιο εδώ στην είσοδο που σας δείχνει τώρα ο Γιώργος Σκεμπετζάκης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάποιοι νεαροί προσπάθησαν να μπουν από την είσοδο εδώ για να φτάσουν πιο κοντά στην συναυλία και έτσι φτάσανε εδώ τα ΜΑΤ. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση αυτή τη στιγμή μέσα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι ο Γιώργος Νταλάρας εξακολουθεί κανονικά να τραγουδάει παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από κάτω και υπάρχει και μια ομάδα μάλιστα η οποία κρατά και πανό με συνθήματα κατά του τραγουδιστή. Όπως και ο ίδιος είχε δηλώσει, αγάθη, είχε πει ότι δεν θα πτωηθεί από όλες αυτές τις επιθέσεις, δεν θα κάνει βήμα πίσω και θα συνεχίσει κανονικά τις συναυλίες του. Το έχει πει και αυτό κάνει ο Γιώργος Νταλάρας από την αρχή. Την πρώτη στιγμή που γίνανε και τα επεισόδια στο Ήλιον, είπε πως εγώ δεν θα έκανα βήμα πίσω. Θα συνεχίσω κανονικά και θα ολοκληρώσω όλες τις συναυλίες που έχουν οργανωθεί να γίνουν. Έτσι και σήμερα λοιπόν, παρά τα επεισόδια και την ένταση, που, να σου πω πως βρίσκομαι ήδη έξω από τη συναυλία και όμως ακούγεται μέχρι εδώ η ένταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή μέσα, οι φωνές. Αγάθη, να ακούσουμε και λίγο τον ήχο, γιατί πραγματικά είναι ο Γιώργος Νταλάρας ο οποίος τραγουδάει, τουλάχιστον προσπαθεί να τραγουδήσει, γιατί μόλις τώρα διέκοψε. Γιατί δέχτηκε κάτι στο πρόσωπό του από αυτά που του πετάει από κάτω το συγκεντρωμένο πλήθος. Και ακούγονται επίσης και διάφορα μη κολακευτικά σχόλια κατά του Γιώργου Νταλάρα. Αν γίνεται να ακούσουμε λίγο το φυσικό ήχο. Βλέπουμε μάλιστα ότι το κοινό κάνει και άσεμνες χειρονομίες κατά του καλλιτέχνη. Συνεχώς από την αρχή που βγήκε στη σκηνή, το κοινό το έκανε. Αυτό κάποιο μέρος του κοινού, να σου πω, Λεωνόρα, που συνήθω κάποιοι άνθρωποι. Αγάθη, να ακούσουμε λίγο και συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λίγο. Έχει ζητηθεί η παρέμβαση της αστυνομίας μέσα στον χώρο που γίνεται η συναυλία, Αγάθη? Δεν σε άκουσα, Λεωνόρα. Έχει ζητηθεί η παρέμβαση της αστυνομίας στο εσωτερικό του χώρου προκειμένου λιγάκι να ηρεμήσουν τα πνεύματα? Αστυνομία υπάρχει και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του χώρου, θέλω να σου πω. Μόλις έγινε και το επεισόδιο εδώ και προσπαθήσαν να μπουν κάποια άτομα μέσα, έτρεξαν και αστυνομικοί μέσα στο γήπεδο. Βέβαια είναι και διακριτική η παρουσία τους εδώ, τουλάχιστον στην αρχή. Μετά όμως υπήρχε μια παρέμβαση όταν ανέβηκε πάρα πολύ η ένταση. Να σου πω πως υπήρξε και ένταση μεταξύ του κόσμου. Κάποιοι που ήρθαν απλά να ακούσουν τη συναυλία, μάλωσαν με εκείνους που δημιουργούν όλη αυτή την ένταση. Πετάχτηκαν και νερά μεταξύ τους, υπήρξαν και έντονοι διάλογοι. Ο τραγουδιστής συνέχισε παρόλα αυτά να τραγουδάει, άλλωστε το έχει πει. Προσπαθεί να δείχνει ήρεμος τουλάχιστον. Είναι και αρκετά κρυωμένος. Ήδη φάνηκε και μέσα στη βδομάδα που έκανε κάποιες δηλώσεις. Παρ' όλα αυτά είπε πως εγώ δεν θα αναβάλω με τίποτα καμιά μου συναυλία. Να σου πω, Λεωνόρα, πως χαρακτηριστικά είμαστε πολύ μακριά. Ήδη κόσμος βγαίνει έξω και να σου πω πως Αγάπη, μιλάμε αρνητικά σχόλια για εκείνο. Αγάπη, να ακούσουμε λίγο ακόμα. Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη στην αυλία, φαίνεται τίποτα δεν αλλάζει. Συνεχίζει να δέχεται αντικείμενα στη σκηνή την ώρα που προσπαθεί να ερμηνεύσει τα τραγούδια. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, Αγάθη, να πάμε να δούμε μαζί ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό από το πώς υποδέχτηκε, το πώς καλωσόρισε το κοινό ο Γιώργος Νταλάρας βγαίνοντας στη σκηνή και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε να μας δώσεις και άλλες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Thank you.
Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Αγάθη Ράντη, πώς καλωσόρισε, πώς καλησπέρισε τους παρευρισκόμενους στο κλειστό γυμναστήριο Δάφνης ο Γιώργος Νταλάρας, λέγοντας χαρακτηριστικά κιόλας ότι έχει περάσει 6 χρόνια από τη ζωή του στην γειτονιά αυτή, ενώ έκανε αναφορά και σε όλους εκείνους τους καλλιτέχνες που ακόμα και μετά τα επεισόδια της Δευτέρας στη συναυλία του στο Ήλιον στάθηκαν δίπλα του κάνοντας δηλώσεις. Ήταν πολλοί αυτοί που ακούστηκαν να τάσσονται υπέρ, καταδικάζοντας βέβαια αυτές τις εικόνες και αυτά τα περιστατικά. Εμείς ωστόσο, Αγάθη, έχουμε και νέες εικόνες που έχουν έρθει με επεισόδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα και έξω από το κλειστό γυμναστήριο Δάφνης, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει μια ένταση ανάμεσα σε ανθρώπους της ασφάλειας του γυμναστηρίου και κοινό το οποίο προσπαθεί να μπει μέσα αλλά και πετάει νερά. Βλέπουμε και από τις κερκίδες στα πάνω διαζώματα εξαργιωμένους πολίτες οι οποίοι βρέχουν τους ανθρώπους ασφάλειας που προσπαθούν να κρατήσουν τον κόσμο μακριά από την είσοδο. Και εκείνη βέβαια σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ναι, είναι τα πλάνα που συμπεριέγραφα πριν από λίγο, Ελεονόρα. Προσπάθησαν και ο ψύχρεμοι λίγο να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να απομακρύνουν τον κόσμο, γιατί προσπαθούσαν κάποιοι να φτάσουν πολύ κοντά στον Γιώργο Νταλάρα. Έτσι προσπάθησαν να τους αποθήσουν. Κάποιος κόσμος που ήρθε απλά να ακούσει τραγουδιστή αντέδρασε σε αυτόν τον κόσμο που λέει άσχημα λόγια για εκείνον. Και έτσι πέσανε και κάποια νερά. Να σου πω όμως, είναι χαρακτηριστικό αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ και ακούω και την ένταση μέσα στο γήπεδο. Με δυσκολία όσοι ήμασταν μέσα. Δεν μπορούσαμε να ακούσουμε ούτε τι έλεγε ο Γιώργος Νταλάρας, αλλά ούτε καν και τα τραγούδια, γιατί είναι τόσο μεγάλη ένταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στο γήπεδο. Να σου πω από την αρχή, από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε, ήδη υπήρχε ένα πανό εδώ έξω στο γήπεδο που έγραφε έξω οι Νταλάρες από τις γειτονιές μας. Αγάπη, υπάρχει ανάμεσα στο πλήθος που έχει πάει για να παρακολουθήσει ή για να καταδικάσει, αν θέλεις, να επιτεθεί εντός εισαγωγικών κατά του Γιώργου Νταλάρα. Υπάρχει κάποιος επώνυμος ο οποίος έχει βρεθεί με την παρουσία του εκεί για να στηρίξει τον Γιώργο Νταλάρα? Δεν μπορέσαμε να δούμε επόμενος κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνεις είναι και πολύ ο κόσμος, δεν μπορέσαμε να δούμε κάτι τέτοιο και ξέρεις όταν έγινε η φασαρία και η ένταση ήταν πολύ δύσκολο να διακρίνουμε. Πάντως να σου πω πως η Δέσποινα Ολυμπίου είπε πως εγώ θα τραγουδήσω δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα και ας γίνουν και επεισόδια. Είπε πως εγώ θα είμαι εκεί, θα τραγουδήσω μαζί του, όπως και έγινε και στην προηγούμενη συναυλία στο Ήλιον. Όσοι καλλιτέχνες συμμετείχαν στη συναυλία συνέχισαν να τραγουδούν μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Το σημαντικό πάντως είναι, και συγγνώμη σε διακόπτω, Αγάθη, ότι ο Γιώργος Νταλάρας δεν έχει διακόψει τη συναυλία, εμένοντας μάλιστα στην άποψή του την αρχική, αυτή που μίλησε κιόλας στις κάμερες για την απόφασή του να μην κάνει βήμα πίσω. Δεν τον πτωούν τα επεισόδια, δεν τον πτωεί η αντίδραση του κόσμου. Ίσα ίσα που μάλιστα είπε χαρακτηριστικά και σε συνέντευξή του ότι κατανοεί το θυμό του κόσμου. Απλά θεωρεί πως τέτοια περιστατικά είναι ατυχή και τέτοιες συμπεριφορές είναι απρεπείς. Ελεονόρα είπε πως δεν μπορώ να θυμώσω κάποιον, όπως δεν μπορώ εγώ να θυμώσω τον κόσμο που θέλει να διαμαρτυρηθεί, έτσι και εκείνοι όμως δεν μπορούν να θυμώσουν εμένα. Έχουμε δημοκρατία, ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του. Βέβαια ήταν όλος αυτός, είναι ακραίο αυτό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, αλλά και την προηγούμενη φορά στο Ήλιον. Όμως ο τραγουδιστής, συνεντεύξη όλη αυτή τη βδομάδα, είπε πως εγώ δεν μπορώ να θυμώσω τον κόσμο που θέλει να διαμαρτυρηθεί. Εγώ όσο μπορώ, βέβαια είπε πως θα έκανε μια θεραπεία όλη αυτή, γιατί είχε πρόβλημα με τη φωνή του όλη αυτή τη βδομάδα. Μάλιστα, όπως είπε και ο ίδιος, υποστήριξε ότι κρύωσε. Επειδή βράχηκε από τα μπουκάλια νερού που του έριχναν κατά τη διάρκεια της συναυλίας Δευτέρα. Είπε πως κάποιος προφανώς που μου έριξε το νερό στην συναυλία μου τη Δευτέρα ήταν άρρωστος, οπότε προφανώς κόλλησα από αυτό.